Φεύγουμε, πηγαίνουμε γρήγορα-γρήγορα να ακούσουμε λίγο και να συζητήσουμε λίγο με τον Νίκο Μαϊτό, τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης και της νησιωτικής πολιτείας, εδώ στην Δήμο Νάξου, για θεματάκια που έχουν σχέση με, με το νησί μας. Αλλά θα κάνουμε την απλή ερώτηση, πώς του φαίνεται η όλη κόντρα που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Μήλο για το νερό. Καλημέρα. Καλημέρα, Νικόδημε, χρόνια πολλά και στον αέρα, γιατί γιορτή σου ήταν πριν λίγες μέρες. Λογικές είναι οι κόντρες αυτές, λογικές. Ο καθένας ψάχνει, όταν υπάρχει μια πολύ έντονη αντιπαράθεση, όχι επιχειρημάτων, αλλά πολλές φορές πάνω σε ζητήματα που θα έπρεπε να υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία, λογικές είναι αυτές οι κόντρες, γιατί όπως γνωρίζεις έχουν αναπτυχθεί άλλου είδους κόντρες από άλλου είδους καταστάσεις όλη την προηγούμενη περίοδο. Η Μήλο αντιμετωπίζει ένα σοβαρότατο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει σε σχέση με το νερό του, το νερό της. Οι ευθύνες είναι δεδομένες και μπορούν να αναζητηθούν που υπάρχουν, όπως και οι λύσεις στις οποίες θα πρέπει να υπάρχουν, μάλλον οι ενδεδειγμένες λύσεις για τις οποίες εν μέσω καλοκαιρινή σεζόν, μια τέτοια σημαντική και για αυτό το νησί περίοδο, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία, ομόνοια και κοινή στάση για να μην έχουν αποτελέσματα τα οποία θα είναι δυσάρεστα για το νησί. Απλά ξέρεις, είναι αυτό όλο που λες, αλλά ενοχλεί, ρε παιδί μου, όταν μιλάνε για να προσπαθήσουν να λύσουν ένα θέμα τόσο σημαντικό, είτε είναι το νερό, είτε τα απορρίμματα, είτε αποχέτευση, οτιδήποτε, και λένε είναι η πολιτική μου αντίπαλη που το κάνουν, είναι ο ένας, είναι ο άλλος. Και λες, τελικά τι κάνουμε εδώ πέρα, δεν θα το λύσουμε το πρόβλημα. Γι' αυτό αναφέρθηκα προηγούμενα σε μια κόντρα άνευ ουσίας, η οποία αναπτύχθηκε εξυπηρετώντας στην ουσία άλλους σκοπούς και όχι τα πραγματικά προβλήματα του νησιού ή των κατοίκων του. Είχε κατά την ταπεινή μου γνώμη ένθεν και ένθεν και από τη μεριά της δημαρχιακής εξουσίας εκεί και του Δημάρχου, αλλά και από την άλλη πλευρά έντονα κομματικά χαρακτηριστικά και όχι τα προσωπικά προβλήματα των κατοίκων του νησιού, ενώ σαν κοινωνία ή το ίδιο το νησί. Ναι. Να θυμίσω λιγάκι απλά, καλούμε, δεν καλούμε τους βουλευτές του νησιού, τους θέλουμε, τους κηρύσουμε personal non grata, ας πούμε, στο νησί μας και τα λοιπά, για αστεία πράγματα. Από την άλλη μεριά στηρίζουμε ό,τι και αν πει η ΚΕΔΕ και τα λοιπά και ο πρόεδρός της, ο κύριος Πατούλης και τα λοιπά. Δηλαδή, συγγνώμη, πράγματα τα οποία είναι άσχετα με τα τοπικά προβλήματα, την τοπική κοινωνία. Από την άλλη μεριά οι βουλευτές φυσικά συντηρούσαν και εκείνη την κόντρα με τον συγκεκριμένο δήμαρχο και έτσι όταν θα είναι η ώρα της κρίσης δεν μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση και μια συνεργασία για να λύσουν τα προβλήματα του νησιού. Ωραία, καταλαβαίνεις ότι όταν υπάρχει αυτή η εμφυοπολεμική κόντρα που μάλιστα δεν εστιάζεται σε αυτά καθ' αυτά στα προβλήματα του νησιού, τα αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε σήμερα. Μάλιστα. Οπότε μια που μιλάμε για συνεργασία, πάμε λίγο στην Άξου να δούμε τι γίνεται με το ΚΕΓΕ, γιατί ουσιαστικά αυτό μας καίει αυτή τη στιγμή με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να το συζητήσουμε. Ναι, καταρχήν να πούμε, Νικόδημε, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό συγκαλείται μετά από αίτημα, κοινό αίτημα, όλης της αντιπολίτευσης. Οπότε πρέπει να είστε, αν μη τι άλλο, οπότε υποχρεωτικά και με βάση τον νόμο γίνεται. Πρέπει να είστε όμως ευχαριστημένοι, γιατί είναι το πρώτο νομίζω αίτημα που γίνεται αποδεκτό, έτσι, μετά από 5-6 χρόνια, πόσα είναι. Είναι το πρώτο αίτημα όντως που γίνεται εδώ και στο παρελθόν έχουμε ζητήσει άλλες φορές να συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο με διάφορα θέματα. Πλην όμως αυτή η πρόταση δεν έχει γίνει αποδεκτή από τη Δημοτική Αρχή. Θυμίζω, ίσως να το θυμάσαι και εσύ, ότι προ ένα χρόνο περίπου και τα λοιπά, είχαμε ζητήσει μαζί μάλιστα με τον Βασίλη τον Βρούτση τότε τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε το σοβαρό πρόβλημα, τα σοβαρά προβλήματα μάλλον που αφορούσαν την υγεία στον νομό μας, τη λειτουργία του κέντρου υγείας, τις βοήθειες που θα μπορούσε να δώσει ο Δήμος προς αυτή την κατεύθυνση και ούτω καθεξής. Εμείς μάλιστα σαν παράταξη το ζητούσαμε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να μπουν αυτά τα θέματα για κουβέντα κάτω από την αρχή της θητείας του, από όταν εκλεγήκαμε. Και μάλιστα το είχαμε ζητήσει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και με δελτία τύπου. Είχαμε προτείνει χρηματοδοτήσεις που θα μπορούσαν και κονδύλια τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν, μάλλον να το πω πιο σωστά, να εξοικονομηθούν. Είχαμε πει και τότε από πού θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε κονδύλια και να βρούμε και τη νομική οδό που τότε δεν υπήρχε
σε αντίθεση με σήμερα, με τα οποία θα μπορούσαν αυτά τα κονδύλια να διοχετευτούν στο, στο κομμάτι υγείας του νησιού. Δεν είχαμε εισακουστεί. Φαίνεται ότι αλλάζουν οι εποχές και δεν αλλάζουν από μόνες τους, Νικόδημε. Οπότε λέτε να έχουμε και συνέχεια, δηλαδή και άλλα αιτήματά σας της αντιπολίτευσης γενικότερα να μπουν κάποια στιγμή στις τραπέζες. Κοινά, ο νόμος ορίζει ότι θα πρέπει να υπογράψουν την πρόταση το 1 τρίτο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Εφόσον υπάρχουν σημαντικότερα ζητήματα τα οποία καίνε το νησί, όπως είναι και το θέμα του ΚΕΙΓΕ, και δεν έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο για κουβέντα με πρωτοβουλία της πλειοψηφίας, τότε ναι, ελπίζω ότι σε κοινή γραμμή και με τους συναδέλφους που βρίσκονται στη μέση των αντιπολίτευση θα ζητάμε να έρχονται αυτά τα θέματα όταν, επαναλαμβάνω, δεν έχει την πρόθεση η Δημοτική Αρχή να έρθει όπως εμπροκειμένου για το ΚΕΙΓΕ τώρα, έτσι, να θεί και να τα συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τότε πιστεύω ότι σε συμφωνία και με τις άλλες παρατάξεις θα μπορούμε να φέρουμε αυτά τα θέματα στο. Θα μου κουράσετε τον πρόεδρο όμως, έτσι. Τι. Θα μου κουράσει τον πρόεδρο. Θα μου κουράσετε μάλλον τον πρόεδρο. Δηλαδή, αυτές είναι προσωπικές επιλογές του, να είναι σε πρόεδρος εννοώ. Έτσι. Λοιπόν. Άμα είναι κάθε εβδομάδα να κάνουμε κάτι δημοτικό συμβούλιο, άσε. Ας φέρουν τα θέματα, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ας φέρουν τα θέματα αυτά, τα μείζωνα θέματα που απασχολούν κάθε στιγμή την κοινωνία του νησιού μας, τον ίδιο μας το Δήμο, ας φέρουν τα θέματα από μόνοι τους, να μην χρειάζεται να τους αναγκάζουμε εμείς, όπως γίνεται αυτή τη φορά, να τους φέρουμε και εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου και εν μέσω προσωπικών επιλογών για τη ζωή μας, εννοώ την επαγγελματική μας, την κοινωνική, να τους χαλάμε την ησυχία τους, τη ραστόνη τους και να κάνουμε συμβούλια μέσα στο καλοκαίρι. Έχουμε και μπάνιο να κάνουμε και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τι περιμένουμε τώρα από το Συμβούλιο της Πασχαλίας? Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις και περιμένουμε ότι θα υπήρχε μια πρωτοβουλία από το Δήμο εν ώψη αυτών των εξελίξεων. Δηλαδή, εξ όσων γνωρίζουμε, υπάρχει τουλάχιστον μία, κάποιοι μιλούν για δύο επιστολές από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο ζητάει πληροφορίες για το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα μετά τις συσκέψεις, θυμάστε, που είχαν γίνει προς το τέλος πέρυσι στο χειμώνα, μετά την αλληλογραφία που υπήρχε τότε με το Υπουργείο, τις μαζόξεις που είχαν γίνει στην Άξο και την κινητικότητα που είχε επιδειχθεί για εκείνο το διάστημα, τις υποσχέσεις, αν θέλετε, οι οποίες υπήρξαν, κάποιες από τις υποσχέσεις οι οποίες υπήρξαν από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής. Και αυτή τη στιγμή, ενώ το Υπουργείο δείχνει να μην το έχει ξεχάσει, να μην το έχει καταχωνιάσει το θέμα σε κάποιο σιρτάρι, σε κάποιο γραφείο, γιατί κινείται μέσω επιστολών, σας είπα ότι υπόψη μου έχω ότι υπάρχει τουλάχιστον μία επιστολή, κάποιοι μιλάνε και για δεύτερη, δεν κινείται τίποτα. Με τους κινδύνους τους οποίους εγκυμονούν, τους έχουμε αναδείξει και στο παρελθόν, θα το κάνουμε και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, που είτε αγγίζουν το κομμάτι της ανταλλαγής των οικοπαίδων, με το Υπουργείο Γεωργίας, τη γνωστή υπόθεση του ΚΕΙΓΕ στη χώρα της Νάξου και τα αντίστοιχα οικόπεδα στο Σαγκρί της Νάξου, είτε λοιπόν με τον κίνδυνο του να χαθούν αυτά τα οικόπεδα, τα οποία η αξία τους να μην μπούμε στην κουβέντα, να το ξανασυζητήσουμε. Όχι, γιατί είναι τεράστια. Ποιος είναι ο κερδισμένος και ποιος είναι ο χαμένος. Αυτό έχει λοιπόν, είναι το πρώτο κομμάτι που έχει σχέση με την ίδια αυτή καθ' αυτή την ανταλλαγή και την εκπλήρωση των όρων που είχαν τεθεί για αυτή την ανταλλαγή. Και το δεύτερο σκέλος αφορά την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας γεωργικής, μιας τέτοιου είδους γεωργικής σχολής, όπως την ονομάζουν πολλοί στην Άξο, λειτουργίας ενός κέντρου εκπαίδευσης των αγροτών, διότι, και αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά στο μυαλό όλων των συναδέλφων οι οποίοι βρίσκονται στην αντιπολίτευση, αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι, και όπως και πολλοί άλλοι, όχι μόνο εμείς δηλαδή, θεωρούν ότι το κομμάτι του πρωτογενή τομέα, είτε αυτό αφορά την κτηνοτροφική είτε τη γεωργική παραγωγή για το νησί μας, είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας του. Όσο και αν αναπτύσσεται και αν πάει καλά ο τουρισμός, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι ένα τεράστιος αριθμός, ο μεγάλος πληθυσμός, το μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που κατοικούν στο νησί ασχολούνται με αυτό το τομέα. Απλά να θυμίσουμε ότι στην πρόσφατη εκδήλωση που έγινε από τη Νέα Νάξου, το 8ο Φεστιβάλ Πατάτας Νάξου, οι καλεσμένοι που ήταν, είτε ακόμα και ο Υπουργός Μεσοχαιρετισμού ή οτιδήποτε, συνδύασαν το γεγονός και θεωρείται αυτονόητο πλέον ότι ο πρωτογενής με τον τριτογενή τομέα πρέπει να συνδέονται και να λειτουργεί το ένα με το άλλο. Δηλαδή, συμφωνώ μαζί σου, είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή, πέρα
του γεγονός του Στόντις πρέπει να μείνει και να αναπτυχθεί και να πάει καλύτερα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα σήμερα στην παραγωγή, στην Άξο έτσι όπως εξελίσσεται, έτσι. Λοιπόν, να τα δούμε αυτά τα προβλήματα με επιστημονικό τρόπο, να εκπαιδεύσουμε αυτόν τον κόσμο ο οποίος έχει αποφασίσει να μείνει στα χωριά μας, στο νησί μας, αλλά και στα γύρω νησιά, είναι επίσης σημαντικό γι' αυτό, στο κομμάτι του να μείνει σε αυτό το κομμάτι και να το αναπτύξει σε σύγχρονες καλλιέργειες, με σύγχρονους τρόπους και να συνδέσει τα προϊόντα τα οποία χρειάζεται, τα οποία χρειάζονται ο τριτογενής τομέας, ούτως ώστε και η κατανάλωση να αυξηθεί των τοπικών προϊόντων μέσα στο ίδιο μας το νησί και αν μπορούμε και στα διπλανά νησιά. Ξέρω ότι από την Ένωση γίνεται μια προσπάθεια τέτοιου είδους και μέσω της Πάρου και μέσω της Σαντορίνης, ενώ σχεδιάζεται και μια επίθεση εντός εισαγωγικών και στη Μύκονο. Αυτό λοιπόν το πράγμα το κάνουμε πρωτίστως εδώ όμως. Μα κάποιος πρέπει να το οργανώσει, κάποιος πρέπει να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους που ασχολούνται με την γεωργία ή την ξενοτροφία γύρω από αυτό το κομμάτι, έτσι για να μπορούμε να πάμε στην επόμενη μέρα με εντελώς διαφορετικό πρόσημο όσον αφορά την οικονομία του νησιού. Απλά, λοιπόν, ένα τέτοιο κέντρο λοιπόν είναι απαραίτητο. Απαραίτητο για το νησί μας, δεν μπορεί να χαθεί, δεν μπορεί κανείς να πάρει την ευθύνη να χαθεί αυτή η ευκαιρία για το νησί, γιατί αφορά το σύνολο του νησιού, όπως είπατε πολύ σωστά εσείς, η παραγωγή τοπικών προϊόντων και μάλιστα θα βάζα και άλλες παραμέτρους, τοπικών προϊόντων pop, τοπικών προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και ούτω καθεξής, έχει μια τεράστια σημασία και για τα ίδια τα οικονομικά αυτών καθ' αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα, αλλά έχει και μια τεράστια σημασία στην προώθηση του τουριστικού ρεύματος προς το νησί. Θυμίζω ότι εφέτος έγινε μια ολόκληρη προσπάθεια για να χαρακτηριστεί το Νότιο Αιγαίο, ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης. Ναι, έτσι, και έγινε και πήρε το πρωτεύουσα το 2019, είναι πολιτιστική πρωτεύουσα. Πήραμε λοιπόν, έγινε αυτή η προσπάθεια και έτσι το 2019 είμαστε γαστρονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Γαστρονομία σημαίνει κυρίως πρώτες ύλες. Κυρίως πρώτες ύλες. Το 1/3 της γεωργικής παραγωγής, της γεωργικής παραγωγής και της κτηνοτροφικής παραγωγής του Νοτίου Αιγαίου το παράγει Νάξος. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να μας ξεφεύγει αυτή η εντός εισαγωγικών λέξη λεπτομέρεια που θα έπρεπε να είναι το μεγαλύτερο πράγμα που θα έπρεπε να προβάλλουμε προς τα έξω και να μην δουλέψουμε επισταμμένα και με τις ευθύνες που έχει ο καθένας και εν προκειμένου ο Δήμος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι σαν να εγκαταλείπουμε το μεγάλο, το ξαναπαναλαμβάνω, το μεγάλο πληθυσμό του κόσμου. Γιατί μπορεί ο τομέας του τουρισμού, η Νικόδημε, να δίνει ένα μεγάλο ποσοστό εισοδήματος στο νησί, αλλά το ποσοστό καταρχήν με την έννοια της ιδιοκτησίας και δευτερευόντως με την έννοια της υποαπασχόλησης στους μήνες που δουλεύει του νησιού σε επίπεδο πληθυσμού είναι πολύ πολύ μικρότερο από αυτό που ασχολούνται με τον αγροτικό κίνδυνο, αυτό είναι αλήθεια, το κτηνοτροφικό τομέα. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, αλλά δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τα δικαιώματα, θα έλεγα εγώ, όχι τις υποχρεώσεις μας, τα δικαιώματα αυτού του κόσμου ως προς το να εξασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η επόμενη μέρα του. Απλά επειδή τώρα είναι καλοκαίρι, ξέρεις, και το συζητάμε συνέχεια με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το τριτογενή τομέα, με τον τουρισμό και όλα τα υπόλοιπα και έχουν έρθει και πολύ γνωστοί σεφ εδώ στην Νάξο, οι οποίοι αναλαμβάνουν να συνεργαστούν με επιχειρήσεις και αυτά, μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τα τοπικά προϊόντα της Νάξου και θεωρούν αυτονόητο ότι η διαδικασία, ξέρεις, χτίμα μαγαζί είναι καλύτερος τρόπος, επιχείρηση δηλαδή, είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαφημιστεί το νησί. Μα οπότε, είναι το ζητούμενο, ναι, το ζητούμενο αυτό. Όπου και αν συζητήσεις ότι υπάρχει αυτό το πλεονέκτημα, της διατροφής σε σχέση με τη διαμονή, δηλαδή το βάλεις σε ένα πακέτο όλο μαζί αυτό το πράγμα. Εγώ θα έβαζα και ένα τρίτο κομμάτι, το κομμάτι της υγείας. Αν στις διάφορες παρυφές, όχι μονάχα στο γενικό του. Όχι, σωστά, έτσι, ναι. Γιατί μιλάμε για ιατρικό του τουρισμού. Αν λοιπόν βάλουμε από τη μια μεριά το φυσικό τοπίο της Νάξου, είτε αυτό ονομάζεται παραλία, είτε αυτό ονομάζεται ορεινή Νάξος με τις τεράστιες ιδιαιτερότητες, τεραστίων ενδιαφέροντος ιδιαιτερότητες που έχει, είτε μιλήσουμε για τον μικρό Μιστρά που μάλιστα μερικοί το λένε μεγάλο Μιστρά. Ο Μιστρά στο Αιγαίο, ναι, ναι, την περιοχή του Λεκανό πεδίου. Αν βάλεις λοιπόν το φυσικό περιβάλλον από τη μια μεριά, εάν βάλεις από την άλλη μεριά την δυνατότητα αυτός που έρχεται, εκτός από το να βλέπει ή να χαίρεται όλα αυτά τα πράγματα, να τρώει και καλά τον αγροτοτροφικό τομέα και το εξασφαλίσει και υποτυπώδεις ή και ειδικά κομμάτια διασφάλισης, αν του τύχει τίποτα, του κομματιού της υγείας, νομίζω ότι δεν θέλει τίποτα περισσότερο ένας τόπος για να πάει καλά τουριστικά και προσέξτε κάτι όλο τον χρόνο.
Ναι, ναι, είναι πακέτο ευλογία, είναι Άξιος. Όλο κατά ψέματα, είναι όλο αυτό μπορεί να είναι. Τεράστιο πακέτο. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Εμείς έχουμε επενδύσει αυτή τη στιγμή, γιατί πάνε μόνα τους. Προσέξτε. Ναι, πάει μόνο του το κομμάτι παραλία. Τι ωραία μου διά ο Άης Προκόπης, πού είναι. Τι ωραία μου διά η Άννα, η Πλάκα και ούτω καθεξής. Στον αυτόματο όλο. Έτσι, έτσι. Και πάει μόνο του λοιπόν, γιατί την αμμουδιά δεν την έκαναμε ωραία εμείς. Δεν κάναμε τίποτα για να υπάρχει μια ωραία αμμουδιά εκεί. Εντάξει. Όχι, εμείς απλά την καταστρέφουμε. Τα φυσικά φαινόμενα και τα λοιπά. Εμείς το, ναι, έχεις δίκιο. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι πολλές φορές να την καταστρέφουμε. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν αυτό το οποίο πάει μόνο του, εξυπηρετεί ένα σημαντικό, αλλά όχι το καθοριστικό κομμάτι της οικονομίας και των κατοίκων αυτού του νησιού. Επαφιέμεθα εκεί, λέμε, α, τι ωραία, δεν έχει δωμάτιο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στην Άξο, άρα είμαστε αρχηγοί. Και τελείωσε, ναι, το παραμύθι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι, είναι ένα παραμύθι το οποίο έχει πολλούς δράκους, απλά δεν τους έχουμε δει ακόμα ή τουλάχιστον δεν θέλουμε να τους δούμε, δυστυχώς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Να γυρίσουμε λίγο στο χρέος. Ναι. Έχουμε όμως τεράστιο χρέος όλοι εμείς που θέλουμε να ασχολούμαστε με αυτά που λέμε κοινά. Και η Δημοτική Αρχή με τις δικές της ευθύνες από την μια μεριά. Και εμείς ως αντιπολίτευση και πιθανότατα νέα Δημοτική Αρχή από τις επόμενες εκλογές, αυτά τα προβλήματα τα βάλουμε κάτω, τα έχουμε συζητήσει, να έχουμε καταλήξει το τι θέλουμε να κάνουμε, και ένα από αυτά που θέλουμε να καταλήξουμε και πρέπει να δουλεύουμε τα σήμερα είναι και η λειτουργία της γεωργικής σχολής, όπως θέλουμε πείτε, το ονομάσαι, ναι, αυτό, του ΚΕΓΕ στο Σαγκρί, έτσι όπως έχει προγραμματιστεί, αλλά και η διασφάλιση από την άλλη μεριά της περιουσίας του Δήμου. Μάλιστα. Απλά να μην γυρίσουμε λίγο πίσω σε αυτό το θέμα που είπες πριν για την ανάγκη ύπαρξης της σχολής του κέντρου εκπαίδευσης. Επειδή ξέρω ότι στη Σύρο το ψάχνουν πολύ το θέμα. Είναι πολλές περιοχές. Και αρκετές περιοχές, ναι. Απλά μιλάμε για τον ομό Κυκλάδων, κυρίως στη Σύρο. Αυτό στην Ρόδο, και με βάση την απόφαση που έχει ληφθεί, νομίζω, από το Υπουργείο να υπάρχει μία σχολή αναπεριφέρεια ή ένα πολύ μεγάλο χωροταξικό χώρο, αν μπορούμε να το οροθετήσουμε αυτό. Μήπως υπάρχει μια πίεση γενικότερα να τελειώνουν γρήγορα με την Άξο, να δούμε μήπως το πάμε κάπου αλλού. Οπότε εμείς ουσιαστικά καθόμαστε, έχουμε δώσει υποσχέσεις και τι ωραία, τι καλά που είναι. Μα όταν έρχεται η ίδια η Άξο και το διώχνει το έργο. Λογική δεν είναι αυτή η αντίδραση. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια γεωργική σχολή σε επίπεδο περιφέρειας. Ναι. Έχουμε κάνει την πρότασή μας, έχουμε κάνει τις ανταλλαγές μας στο παρελθόν. Έτσι, έχουμε εξυπηρετήσει την τοπική κοινωνία με την παραχώρηση των οικοπαίδων στη χώρα. Και ως αντάλλαγμα μας ζητάμε μια πολύ πολύ μικρότερη σε έκταση αλλά και αξία περιοχή για να στήσουμε πού, στην καρδιά του Αιγαίου, εκεί που υπάρχει το 1 τρίτο της γεωκτηνοτροφικής παραγωγής του νησιού, και λέμε θέλουμε να στήσουμε τη σχολή, φτιάξτε όσο έχετε υποχρέωση στην υποδομή. Ναι. Από την άλλη μεριά υπάρχει αναγκαιότητα όντως να υπάρξει ένα τέτοιο κέντρο σε επίπεδο περιφέρειας. Με συγχωρείς πολύ, αλλά τι θα κάνουμε. Θα πάνε να ψάξουν όλα αυτά. Θα πάνε αλλού. Ναι, έτσι, μήνες. Δεν το θέλετε αξιώτες. Δεν το θέλετε, όχι αξιώτες, να δημοτική αρχή της Νάξου. Δεν θέλετε να επενδύσετε εκεί. Δεν θέλετε να είστε απέναντι στις υποχρεώσεις σας, εντάξει. Ναι, θα πάμε αλλού. Απλά, ξέρεις, το κουραστικό που είναι από την άλλη είναι αυτό που νομίζω λένε όλοι, ότι μάλλον ακούγεται από την πλευρά του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής, ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν μπορούμε να κάνουμε το ένα, τι να κάνουμε τώρα, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε 10 ευρώ τώρα και θα δούμε του χρόνου τι θα κάνουμε και τέτοια. Ναι, συγχωρείς πάρα πολύ, Νικόδημε. Θα μπορούσε κανείς να δείξει έστω την διάθεσή του την καλή. Αυτό είναι ένα έργο συνολικής αξίας περίπου 300.000 ευρώ. Ναι. 300.000 ευρώ. Θα σας θυμίσω μονάχα ότι πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε βγάλει στη δημοσιότητα, έτσι, για να λέμε τα πράγματα όσο έχουν, τις απευθείας αναθέσεις και τους πρόχειρους διαγωνισμούς οι οποίοι είχαν γίνει από τον Δήμο σε διάφορες εργολαβίες, να το λέμε, τις κοντρά-κοντρά. Ναι. Το συνολικό ύψος ήταν περίπου 1,5 συν 1, περίπου 2,5 εκατομμύρια, με μηδαμινές εκτόσεις, 0,1-0,2% εννοώ εκτόσεις. Ναι, ναι. Μα 10% εκπτώσεις να αναζητούσες σε αυτά τα πράγματα, θα είχες 10% εκπτώσεις, θα είχες σε ένα χρόνο τα χρήματα κατασκευής. Δεύτερον, αυτού του έργου. Δεύτερον, για να πάμε, για να το προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω. Όταν είσαι μαθημένος να δίνεις εργολαβίες, Νικόδημε, διπλασιάζεις το κόστος κάθε εργασίας. Ναι, αυτό είναι. Διότι κάθε εργασία επιβαρύνεται με 24% ΦΠΑ, με ένα 15% εργολαβικό κέρδος, και συνήθως κάτι απρόβλεπτα κτλ. Ανεβάζουν περίπου στο 40-50% την αξία του έργου. Εάν είχες φροντίσει με ίδια μέσα, θυμίζω τους ναυαγωσώστες. Αυτοί οι ναυαγωσώστες. Μα είναι, να μην είναι κλασικό παράδειγμα. Κλασικό παράδειγμα, ναι, όντως. 20-25.000 ευρώ απέναντι και εμείς να δίνουμε 120. Και μετά να ψάχνουμε λεφτά.
Αλλά θέλετε να σας πω και κάτι. Αυτή τη δημοτική αρχή είχε ψηφίσει ο κόσμος στις προηγούμενες εκλογές για τον ΑΒ λόγο, δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να αναλύσω πώς και τι των εκλογών, αυτή και αυτή την πολιτική εφαρμόζει. Κάνε όμως και ένα βήμα, προχώρα τουλάχιστον τις μελέτες εκείνες που είναι απαραίτητες και μπες στη διαδικασία του να ψάξεις να βρεις ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το στήσεις άμα δεν θες να δώσεις τα λεφτά, αν επιμένεις να δίνεις τα λεφτά στους εργολάβους. Ναι. Κάνε ένα βήμα παραπέρα, τελείωσε με τις μελέτες, των οποίων το κόστος είναι αστείο. Και έχει προβλεφτεί και ένα κομμάτι στον προϋπολογισμό και το οποίο δεν έχει τουλάχιστον εξ όσων έχουμε δει μέχρι στιγμή ενεργοποιηθεί στο σύνολό του. Προχώρησε να δείξει ότι έχεις καλή θέληση. Ναι. Και να πεις ναι, ορίστε, ετοιμάζω τις μελέτες. Και όταν είσαι έτοιμος τουλάχιστον από όλες τις μελέτες, τους πεις ναι, δεν έχω τα λεφτά γιατί εγώ έχω μια άλλη πολιτική. Βοηθήστε δεν έχω τα λεφτά, αυτό, αλλά αναζητώ έστω ένα, και βοηθήστε με κι εσείς ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα για να το στήσω. Ναι, γιατί από όλα αυτά έχει γίνει. Ναι, σωστά. Γιατί από ό,τι βλέπουμε μέσω της περιφέρειας, που είναι το πιο απλό παράδειγμα, μπορείς να βρεις εύκολα χρήματα. Δεν ξέρω πώς, καταφέρνουν και τα βρίσκουν. Ή ενδεχομένως να πάμε και το πω, εκεί. Έστω και στα αυτιά κάποιον ανοιχήσει λίγο παράξενα, αλλά λεφτά υπάρχουν, Νικόδημε. Ναι, όχι. Το... Τα λεφτά υπάρχουν ναι, ναι. Είτε μέσα από μια άλλη διαχείριση στο Δήμο Νάκους και Μικρό Κυκλάδο και σε κάθε Δήμο. Και σε κάθε Δήμο, όταν υπάρχει μια άλλου είδους αντιμετώπιση των πραγμάτων, των οικονομικών πραγμάτων των Δήμων και δεν σπανταλώνται σε τέτοιου είδους ενέργειες με τους εργολάβους κτλ. Θα συνεχίζω και επειδή το πιστεύω ακράδαντα θα το φωνάζω μέχρι ώσπου έχω δύναμη και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και λεφτά εκτός της χώρας γιατί είναι οι μοναδικές πηγές χρηματοδότησης βρίσκονται αλλού. Είχα πει προεκλογικά, θα το επαναλάβω και τώρα, ότι έναν από τους 5-6 συμβούλους που δεν ξέρω πόσους έχει σήμερα ο κύριος Δήμαρχος εργαζότανε, ένας ο οποίος ασχολείται μόνο με ευρωπαϊκά προγράμματα και θα εδρεύει στις Βρυξέλλες. Κανένας άλλος. Ναι. Εκεί προφανώς. Λοιπόν υπάρχουν τα λεφτά. Εκεί πρέπει ναι. να τα αναζητήσουμε. Αλλά όπως ξέρεις καλά, όπως ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά και οι ακροατές μας, για να πας σήμερα να ζητήσεις λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε να έχεις έτοιμες και όριμες μελέτες. Το γνωστό. Εκεί ναι. ακριβώς είναι το άλλο μεγάλο σημείο, το οποίο πάσχουμε εμείς ως Δήμο. Μπορεί δεν να υπάρχει μια εξέλιξη, μια εξήγηση μάλλον γι' αυτό. Δεν... Αν έχω εξήγηση. Ναι, υπάρχει μια εξήγηση. Γιατί δεν έχουμε. Ή όταν υπάρχουν τα λεφτά, ναι. όταν υπάρχουν τα λεφτά, διοχετεύονται αλλού και όχι εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Διοχετεύονται αλλού. Ναι, δεν θα σταματήσουν να φωνάζουν. Με βάση το. Και για τις απευθείες αναθέσεις. Ναι. Δεν θα σταματήσουν να φωνάζω. Διοχετεύονται αλλού γιατί ο στόχος είναι οι επόμενες εκλογές και όχι η επόμενη μέρα του νησιού ή οι επόμενες γενιές. Μάλιστα. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρο το παιχνίδι πλέον. Απλά στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, από ό,τι θυμάμαι, μας είχες πει ότι, και έχεις πει και στον αέρα άλλωστε, ότι μέσα από ένα πρόγραμμα που είχε βγει για 2,5 εκατομμύρια ή 5 εκατομμύρια, πόσα ήταν, δεν θυμάμαι, ζητάω συγγνώμη, ουσιαστικά χρησιμοποίησαμε μια μελέτη η οποία υπήρχε χρόνια και απλά τη βγάλαμε 2,5 εκατομμύρια. Έτσι, ευτυχία και τέτοια πράγματα. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο κύριος Πολυκρέτης. Ο κύριος Πολυκρέτης, ναι, εντάξει. Ο αντιδήμαρχος. Όταν ρώτησα τι είναι η μελέτη, τα 2 εκατομμύρια, τα 2,5 που είχαν φέρει τότε, υπήρχε ένα πρόγραμμα 5 εκατομμυρίων. Ναι. Εμείς κάναμε εισήγηση, η πρώτη μας εισήγηση τώρα στο τελευταίο την αλλάξαμε λίγο προς τα πάνω. Η εισήγηση τότε σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν για έργα 2,5 εκατομμύρια. Τα άλλα 2,5 χανότανε. Και από τα 2,5 αυτά εκατομμύρια, τα 2 ήταν ένα έργο, εντάξαν ένα έργο, την αποχέτευση του Σαγκρίου, τη συνέχεια μάλλον της αποχέτευσης του Σαγκρίου, το οποίο ήταν μια μελέτη η οποία υπήρχε στο ζητάρι έτοιμη από το 2010. Μάλιστα. Κάνε λοιπόν μελέτες, άστες πραγματικά μέσα σε ένα συρτάρι και όταν βρεις ή όταν ανοίξουν οι πηγές χρηματοδότησή τους, χρησιμοποίησέ τις με τον καλύτερο τρόπο για να χρηματοδοτήσεις έργα τα οποία έχουν ανάγκη οι υποδομές του νησιού. Mm. Η μεγαλύτερη προσφορά που μπορεί να κάνει κανείς ως Δήμος σε ένα νησί είναι οι μελέτες, Νικόδημε. Προφανώς. Είναι οι μελέτες. Ναι. Ένα συρτάρι μελέτες για τα βασικά έργα τα οποία θέλεις να κάνεις απάνω στο νησί και άστες να κοιμώνται. Δεν ψάχνεις πρώτα την πηγή χρηματοδότησης και μετά τη μελέτη. Έχεις έτοιμη τη μελέτη και όταν ανοίξει η πηγή, τότε τη χρησιμοποιείς. Αυτό προφανώς είναι και το λογικό. Από ό,τι δείχνει και με βάση σκηνής που βλέπουμε και στους διπλανούς δήμους, γιατί αποτελούν παράδειγμα, κάποιοι θεωρούν ότι οι δήμοι δίπλα κινούνται σε επικοινωνιακό κομμάτι, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι όντως γίνεται δουλειά. Γίνεται μια μεγάλη κουβέντα το τι κάνουν οι διπλανοί δήμοι και το κάνουμε εμείς. Είναι περίπου ένας χρόνος το Νικόδημε που είχα βγάλει στη δημοσιότητα τι περιλάμβανε, τι έργα χρηματοδοτούνταν στους διπλανούς δήμους, στους ναι. διπλανούς δήμους τότε από το ΠΕΠ, Νοτιού Αιγαίου. Έφτανε ακόμα και η Φολέγαδος να παίρνει
2,5 εκατομμύρια, έφτανε η Πάρος να παίρνει 15-20 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, η Σύρος 30 εκατομμύρια. Και εμείς είχαμε περιοριστεί στις 500.000. Γιατί δεν είχαμε μελέτες. Εμείς πέραμε τις έξυπνες στάσεις. Ναι, είχαμε τις έξυπνες στάσεις. Ναι, μπράβο, ήταν έξυπνες στάσεις. Λοιπόν, ήταν μέσα σε αυτές τις 500.000. Γιατί δεν είχαμε μελέτες. Γιατί δεν ετοιμαστήκαμε την επόμενη μέρα. Να σου πω και κάτι άλλο. Έχουν χαθεί πολλά λεφτά για μελέτες, Νικόδημη. Δεν είναι μονάχα ότι δεν μπορείς να διαθέσεις. Δεν ξέρω γιατί. Εμείς το είχαμε φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα είχαμε τότε την, ας το πούμε, τη συνένεση σε αυτό του Μακαρίτη, το Τόμι του Πρωτονοτάριου. Τους λέγαμε ότι υπάρχει ο Θησέας. Ναι. Ο οποίος έχει για την άξονα τεράστιο κονδύλι, το οποίο είναι για μελέτες. Αυτά έχουν χαθεί, Νικόδημε. Δεν αξιοποιηθήκαν ποτέ. Ναι, το ξέρω αυτό. Είναι λεφτά τα οποία έχουν χαθεί. Ένας δεν ξέρει που βρίσκονται, που πήγανε. Και ρωτάει κανένας γιατί τόσο κοντόφθαλμα βλέπουμε. Τόσο κοντά βλέπουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε λίγο παραπέρα από το πού θα κάνουμε το ρουσφέτη για να πάρουμε το ψήφο. Ναι, όταν η λογική είναι πάω να κάνω επόμενες εκλογές και πώς θα τις κερδίσω, λογικό είναι να είναι κοντόφθαλμο. Έτσι είναι. Αυτό ακριβώς υπάρχει. Σκεφτόμαστε λοιπόν τις επόμενες εκλογές σε αυτόν τον τόπο. Η Δημοτική Αρχή αυτό ακριβώς κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι τώρα, οφείλω να ομολογήσω. Έτσι. Αλλά με τέτοια λογική αυτό που μένει πίσω είναι η επόμενη μέρα του νησιού και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να πάμε αναγκαστικά σε ένα διάλειμμα. Πιστεύεις ότι θα έχει και συνέχεια αυτό το έκτακτο συμβούλιο όσον αφορά τα προβλήματα, ή θα θέσετε και άλλα ζητήματα, είτε έχουν να κάνουν με την υγεία, είτε με το αεροδρόμιο, το Σμυρίγλι, με οτιδήποτε? Γιατί το Σμυρίγλι ξαναβγαίνει πάλι στην επικαιρότητα λόγω ενός άρθρου στην Καθημερινή, αλλά γενικότερα πάντα στις προσπάθειες που γίνονται. Ελπίζω ότι όντως έτσι θα συμβεί, και αυτή τη διάθεση έχουν την εντύπωση και όλα τα μέλη της μειοψηφίας. Το να φέρνουμε στο προσκήνιο αυτά τα θέματα να συζητιώνται και να πιέζουμε, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας, για την δρομολόγηση της λύσης τους. Να κάνουμε και μια διευκρίνηση εδώ. Δεν σημαίνει ότι έχουμε όλη την ίδια άποψη για όλα τα μέλη της μειοψηφίας, για το πώς πρέπει να λυθούν μερικά προβλήματα. Όχι, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά ότι αποτελούν ένα μείζον ζήτημα, αυτά τα ζητήματα, τα οποία πρέπει να ζητηθεί σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου και να δοθούν απαντήσεις και να πιέσουμε για λύσεις, αυτό είναι, θεωρώ, εκ των ουκ άνευ. Είναι δεδομένο. Μάλιστα. Πιστεύω λοιπόν ότι και στο μέλλον αυτά τα οποία θεωρούμε κορυφαία ζητήματα και δεν φέρνει για συζήτηση η Δημοτική Αρχή, ο καθένας από τη σκοπιά του θα το τοποθετούμε ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αναγκάζει τη Δημοτική Αρχή να παίρνει θέσεις και πολύ περισσότερο να δίνει λύσεις σε χρονίζοντα ζητήματα που αφορούν το νησί. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και την Παρασκευή έτσι κι αλλιώς. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Καλημέρα. Βεβαίως. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.